μη δικηγόρο στην αίθουσα. Βρίσκομαι εδώ προφανώ λόγω τη θέση που έχω ω δήμαρχο τη πόλη, γιατί εσχάτω αφαιρέθηκε το δεύτερο συντηρητικό από την επαγγελματική μου ιδιότητα και είναι το πρώτο συντηρητικό του πολιτικού. Σε κάθε περίπτωση, μεγάλο όπω είπε πολύ σωστά ο πρόεδρο και ο φίλο Στάτη, σε ένα περιβάλλον αριστεία στο πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, σαν περιβάλλον ευγενού άνδρε, που με βοήθησε ώστε να κατακτώ τη γνώση, ώστε να προσπαθώ πάντα για το καλύτερο και παράλληλα βέβαια έχοντας την εικόνα των πραγματικών δυνατοτήτων των δικών μου και των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα μου και σαν να πλαίσω αλληλεγγύης, όπως είπε πολύ σωστά ο πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου, να προσπαθώ για το καλύτερο και ίσως και να αποδίδω το δυνατόν καλύτερο. Οπότε, δεχτείτε κάποιες παρεμέσεις από ένα μη συνάδελφό σας, από ένα πολιτικό μηχανικό, από ένα λάτρη της αριστείας αλλά και του επαγγελματισμού. Σας καλωσορίζω λοιπόν ως νέους δικηγόρους που πέτυχαν τις εξετάσεις και εντάσσονται πλέον στην οικογένεια, στο επαγγελματικό σώμα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Και κοντά στο Δικηγορικό Σύλλογο, κοντά στην κοινότητα των νομικών, σας υποδεχόμαστε και όλοι εμείς. Και συγχρόνως βέβαια τους σας υποδέχεται και η πόλη της Θεσσαλονίκης, η κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Και δεν θα με υπερβολή να πω ότι προσβλέπουμε στα νέα μέλη να συνεχίσουν μια παράδοση ετών. Οι δικηγορικοί σύλλογοι μέσα από την ανεξαρτησία και την αυτοτέλειά τους θεωρώ ότι είναι θεματοφύλακες και ιδιώνται δυσμικά την ανεξαρτησία των δικηγόρων και κατ' επέκταση της σωστής απονομής δικαιοσύνης. Η ένταξη των νέων νομικών στις τάξεις του Δικηγορικού Συλλόγου προφανώς είναι ένα ορόσημο στην επαγγελματική ζωή κάθε νέου και κάθε νέας. Είναι το εφαρμοστήριο για την σταδιοδρομία που θα επιλέξετε, είτε αποφασίσετε να ασχοληθείτε με τη μάχημη δικηγορία, είτε συσταθείτε προς το δικαστικό σώμα όπως ο Υπουργός, ασχοληθείτε και τα πόλη, είτε στην πολιογραφία, είτε τέλος πάντων κάποιοι από εσάς, αλλά μεθαύριο και την πολιτική. Σε κάθε περίπτωση όμως, κρατήστε αυτό. Η επιστημονική σας κατάρτιση, η δική σας συγκρότηση και το λειτουργήμα που υπηρετείτε δημιουργεί μία ακόμα υποχρέωση παράλληλα με τα επαγγελματικά σας καθήκοντα. Την υποχρέωση ενός ενεργού, καταρτισμένου πολίτη που συμβάλλει με τη στάση του στην πρόοδο της κοινωνίας, στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων και στην προάσπιση του δημόσιου